ότι η φρασιολογία αυτή είναι η σωστή. Έχει συμφωνηθεί να υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα τα κεφάλαια τα οποία θα παρέχονται από το EFSF στην Ελλάδα και τα οποία θα αποσκοπούν εν μέρη να καλύπτουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Αυτό που τελικά συμφωνήθηκε είναι κάτι πολύ απλούστερο και λιγότερο δεσμευτικό από ό,τι είχε αρχικά προταθεί. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ο κύριος Καρκαγιάννης. Λοιπόν. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούγεται η ερώτηση του συναδέλφου. Και προσπαθούμε να συνάγουμε από τις απαντήσεις. Είναι υποθετική ερώτηση, έτσι την ερμηνεύω, διότι ο σκοπός αυτής της κυβέρνησης και πιστεύω και όποιες κυβέρνησεις προκύψει μετά από τις εκλογές θα είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό με αποτελεσματικότητα και εγκαίρως, γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της χώρας και είναι η ανηλυμένη μας υποχρέωση. Στο παρελθόν έγιναν πράγματι μεγάλες προσπάθειες και επιτεύχθηκαν αποτελέσματα τα οποία υποεκτιμούνται ως προς τη σημασία τους. Ωστόσο είναι γεγονός ότι για διάφορους λόγους υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις στην εφαρμογή ειδικότερα των μεταρρυθμίσεων, αλλά στο πλαίσιο του νέου προγράμματος και μάλιστα και με βάση μια απόφαση η οποία ελήφθη σήμερα στο Eurogroup προβλέπεται να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια που δίδεται στην Ελλάδα προκειμένου να προωθηθούν ταχύτερα θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα να λειτουργήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο η δημόσια διοίκηση. Επομένως πιστεύω ότι η δέσμευση της κυβέρνησης και της χώρας να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό σε συνδυασμό με τη στήριξη που θα έχει από τους θεσμικούς εταίρους θα συμβάλλουν ώστε να μην συμβεί αυτό το φαινόμενο που υποθέσατε ότι μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για καθυστερήσεις. Και επειδή εάν το πρόγραμμα εφαρμοστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά θα επιτύχουμε ταχύτερα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επιπλέον προφανώς εάν αυτό δεν γίνει θα αντιμετωπίσουμε ξανά το ενδεχόμενο χρηματοδοτικού αδιεξόδου που δεν επιτρέπεται στο μέλλον. Λοιπόν, εξακολουθούμε να έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν ακούμε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αλλά βέβαια είναι σαφές ποια ήταν η ερώτηση. Να συνδυάσουμε και εξοικείαση. Από τις απαντήσεις που δίνει. Από τις απαντήσεις συνάγουμε, ας πούμε. Δεν έχει ερωτηθεί ακόμα για το... Αυτό δεν συζητήθηκε σήμερα. Είχε συζητηθεί εκτενώς στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής και πρόκειται να ξανασυζητηθεί λεπτομερέστερα στην επόμενη. Αφορά αφενός την γενικότερη προσπάθεια που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει ώστε οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς και πολιτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας να συνοδευθούν από μέτρα συγκεκριμένα και αποτελεσματικά τα οποία θα συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Διαμορφώνεται επομένως ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής το οποίο θα αποσκοπεί στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας αλλά ειδικότερα για χώρες όπως η Ελλάδα οι οποίες πρέπει να κάνουν μεγάλες προσπάθειες για την δημοσιονομική εξυγίανση και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας εκτιμώ ότι
θα υιοθετηθούν και ειδικότερες ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη χρηματοδότηση της οικονομίας προς την κατεύθυνση στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα εκτιμώ ότι θα εξειδικευθούν περισσότερο στις επόμενες δύο εβδομάδες. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτού. Καταρχάς, θα ήθελα να αποκαλύψω μια πτυχή της